έτσι είναι πραγματικότητα. Οι φήμες έχουν έρθει στα δικά μας αυτιά και μάλιστα έχουν προέρθει και από επίσημα χείλη, έτσι λένε οι φήμες. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε καμία επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό που λέγεται λοιπόν, λέγεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης είπε σε κάποιους από τη Μεσσηνία ότι τελικά αποφασίστηκε οι φυλακές να γίνουν στην πυρκαγιότητα Μεσσηνίας. Αυτό είναι το οποίο μας κάνει να αντιδρούμε εμείς και η αντίδρασή μας δεν αφήνεται σε τοπικιστικά κίνητρα, αλλά πιστεύω ότι αυτό που λένε να γίνει, που δεν νομίζω να γίνει, δεν πιστεύω να γίνει, για μένα δεν είναι ούτε ηθικό ούτε νόμιμο. Και λέω δεν είναι ούτε ηθικό ούτε νόμιμο, γιατί δεν πρόκειται για καινούργιες φυλακές, πρόκειται πρώτον για μεταστέγαση των υπαρχόντων φυλακών της Τρίπολης, που εδώ δουλεύουν περίπου 100 άτομα και θα είναι πολύ ανήθικο τα άτομα αυτά να αναγκαστούν να φύγουν από την Τρίπολη και να πάνε στην περιοχή της Μεσσηνίας. Δεύτερον, δεν είναι νόμιμο, διότι στην περιοχή η Επιτροπή η οποία έκρινε όλες τις περιοχές οι οποίες είχαν υποδειχθεί έχει κάνει μία αξιολόγηση και έχει βάλει πρώτη και με μεγάλη διαφορά την περιοχή του Δήμου Τρίπολης, την περιοχή του τέως Δήμου Βαλκετσίου, η οποία αυτή έχει προκριθεί. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνονται παρεμβάσεις και να λιώνεται το αποτέλεσμα μιας επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και τρίτον, δεν είναι πάλι ηθικό, γιατί η περιοχή συγκεκριμένη είναι μια περιοχή η οποία έχει προταθεί από το ΙΠΕΚΑ για το εργοστάσιο των επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων. Δεν μπορεί λοιπόν μια περιοχή να λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα της Πελοποννήσου και συγχρόνως να μην υπάρχει μια ανταποδοτικότητα όσο αφορά την πολιτεία. Νομίζω ότι είναι φήμες, νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Πάντως εμείς ήδη από σήμερα ξεκινάμε καταρχάς μια προσπάθεια ενημέρωσης και μιλάω να γίνει σοβαρή ενημέρωση από το Υπουργείο και από αύριο θα ξεκινήσουμε τον όποιο αγώνα, αν τυχόν οι φήμες αυτές που απέφχομαι να επαληθευτούν. Θα γίνουν κάποια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Τατούλη ή δικές σας. Βεβαίως θα κάνουμε επικοινωνία, μπορεί και σήμερα με το Υπουργείο, να δούμε αν αυτά τα οποία υπόθηκαν έχουν κάποια σοβαρότητα ή κάποια επισημότητα και από εκεί και πέρα ανάλογα θα δράσουμε. Πιστεύετε ότι υπήρξε λάθος πριν από μια δεκαετία που ορισμένοι αρκάδες φρενέραν το θέμα αυτό με τις φυλακές και δεν έγιναν στη Λίμνα? Και τότε ακόμα ήμουν υπέρ των φυλακών και τώρα όλο και περισσότεροι είναι υπέρ. Άλλωστε έχει ξεκινήσει αυτή η αντιπαράθεση με τη Μεσσηνία εδώ και αρκετό καιρό και βλέπουμε ότι πιο πολλοί από αυτούς που ήταν τότε εναντίον των φυλακών σήμερα είναι υπέρ. Θέλω να πω ότι όταν λέμε για φυλακές, μιλάμε για καινούργιες φυλακές. Στην Τρίπολη υπάρχουν φυλακές και αυτές τις φυλακές οι οποίες υπάρχουν μας θυμίζουν άλλες εποχές, τις εποχές των κάτεργων, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια σοφρονιστικά ιδρύματα σήμερα στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει μια καινούργια φυλακή, μια φυλακή υψηλής ασφαλείας και κακώς δεν έγινε τόσα χρόνια που δεν έγινε. Κάλλει αργά παρά ποτέ και τώρα είναι καιρός να γίνει και παραλαμβάνω δεν πρόκειται για καινούργια φυλακή αλλά μεταστέγαση της ήδη υπάρχουσας φυλακής της Τρίπολης. Θεωρείτε ότι είναι ίσως και λόγω της καταγωγής του Πρωθυπουργού από τη Μεσσηνία όλο αυτό το... Η φημολογία που έχει δημιουργηθεί. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, να μην πούμε αυτό που λέμε μπάρμπα στην κορώνη στην κυρολεξία, από την κορώνη στην κυρολεξία. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι Πρωθυπουργός της Μεσσηνίας, αλλά είναι Πρωθυπουργός ούτε της Πελοποννήσου, είναι Πρωθυπουργός όλης της Ελλάδος. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει να κάνει. Ίσως κάποιοι άλλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το θέμα αυτό, αλλά νομίζω δεν ευσταθεί.